Δώσουμε το λόγο στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, στον Δήμο Βυσσαλτίας, καθώς φαίνεται ότι έχουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες προκαλούν έτσι κάποιες απορίες. Καλώς μεσημέρι, κύριε Μασλαρινέ, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Μωρέτη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, το διευκόμαστε και για όλο τον κόσμο. Ναι, πάνω απ' όλα υγεία. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Παρακάτω τώρα, τι κάνετε εκεί? Αντί να ασχολείστε με τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου σας, ασχολείστε με το πώς θα βγουν οι πινακίδες του προηγουμένου για να μπουν του επομένου, αν θα μπουν. Τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο? Γιατί δεν, νομίζω ότι κάτι έχουμε χάσει την τελευταία περίοδο. Κύριε Μωράιτη, όπως ξέρετε από τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και κάποια χρόνια πριν, ο Δήμος Βυσσαλτίας αποτελούσε κάποια θέματα παγκόσμιο φαινόμενο. Το ίδιο νομίζω ότι γίνεται και τώρα. Γυρνάμε αρκετά χρόνια πριν, 10 χρόνια πίσω ίσως, διότι η καινούργια, η νέα δημοτική αρχή, το τιμόνι έγνοια που είχε στους 6 μήνες τώρα που συμπληρώνει στη διοίκηση και 2 που τις είχαμε αφήσει μέσα για να ενημερώνεται, άρα 8 μήνες είναι μέσα στο Δημαρχείο, τιμόνι έγνοια που είχε να κατεβάσει πινακίδες προηγούμενων, των δικών μας συγκεκριμένων, οι οποίες σε κάποια κτίρια τα οποία εμείς ανακαινήσαμε άλλα εκβάθρων, άλλα εν μέρη, τοποθετήσαμε αυτές τις αναμνηστικές πινακίδες όπως γίνεται παντού, που λέει ότι αυτά έγιναν επί της Δημαρχίας του Αθανασίου Μασαρινού. Και μάλλον τους φέρνει αλλεργία το όνομα και όπου γράφει Αθανάσιος Μασαρινός, πήγαν και τα ξύλωσαν. Τώρα κοιτάξτε όμως, κύριε Μασλαρινέ, εάν ξυλώθηκαν αυτές οι πινακίδες, που πραγματικά δεν είναι και εύκολα έτσι να το ερμηνεύσει κανείς, δεν ξέρω αν θα τοποθετηθούν νέες. Διότι και η νέα δήμαρχος λογικά θέλει, δεν θέλει, θα κάνει κάποια έργα. Σε εκείνα τα έργα δεν θα μπουν πινακίδες? Το λογικό είναι αυτό. Η κάθε αρχή που κάνει κάποια έργα αφήνει μια πινακίδα αναμνηστική για να φαίνεται πότε έγινε αυτό το έργο. Το ξέρετε πολύ καλά. Σε όλους τους Δήμους και στις Θέρες. Εγώ βλέπω εκεί στην Μεραρχία ή κάποια άλλα αυτά, επί κυρίου Αγγελίδη, επί κυρίου Βλάχου, επί κυρίου Μητλιάνκα. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να αποκατασταθεί αυτό το οποίο έγινε? Θα κάνω μια ερώτηση επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι αποτελεί και φθορά δημόσιας περιουσίας κάτι τέτοιο πέρα από όλα τα άλλα. Θα μπορούσε να μεταφραστεί και έτσι, σωστά. Να ερμηνευτεί και έτσι. Να μας εξηγήσω το λόγο, γιατί δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την πράξη. Και δυστυχώς βλέπουμε και άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα λέμε εν καιρό σιγά σιγά. Άντε, να έρθετε να μας τα πείτε και από κοντά λοιπόν όλα αυτά τα οποία βλέπετε. Η περίοδος χάριτος νομίζω ότι έχει περάσει. 100 μέρες ήταν περίοδος χάριτος, εμείς έχουμε αφήσει 6 μήνες. Οπότε νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναδεικνύουμε όλα τα προβλήματα στα οποία δεν είναι λύσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Μασλαρινέ. Κύριε Μασλαρινέ, ήταν έτοιμοι να διοικήσουν από καιρό. Έτσι να διοικήσουν. Έλα μου ντε. Πηγαίνοντας 10 και 20 χρόνια πίσω. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα πρέπει να μιλήσει και η Δήμαρχος. 81-82, εκείνες τις εποχές μας γυρίζω.